και πώς κατάφερε να ξεπεράσει τόσα κάτεμα και τις πληγές που του είχε κάνει ο πατέρας του. Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού στη σημερινή κοινωνία για να διατηρήσει την πίστη του και την αγνότητά του και ό,τι καλό. Πώς να θωρακίσουμε την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού, ξεκινώντας από τότε που είναι μικρό το παιδί. Όταν το παιδί έχει γίνει πια άντρας, τι να θωρακίσουμε και πώς να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή του. Από όταν είναι μικρό το παιδί, από τότε θα του δίνετε κουράγιο και θα τον ουθετείτε και θα το συμβουλεύετε και θα το τιμωρείτε όταν κάνει ζημιές, αλλά να καταλαβαίνει το γιατί, και θα του δίνετε θάρρος, κουράγιο. Φαίνεται παράξενο, αλλά κάτι που πληγώνει το παιδί. Όταν για παράδειγμα του λες μη σηκώνεις το τηλέφωνο, χωρίς να του εξηγήσεις το γιατί, εξήγησέ του το γιατί. Ή σήκωσε το τηλέφωνο, άκου τι σου λένε και φώναξε τον μπαμπά και τη μαμά. Το κάνετε το παιδί να νιώθει ανίκανο, άχρηστο. Ότι σε κάθε του κίνηση μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να κάνει ζημιά. Ήμουν σε ένα σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο, τρέχει ο πιτσιρίκος, σπιρτούλης, το μυαλό του πέταγε σπίθες. Σηκώνει το τηλέφωνο και τον ακούω να λέει, όχι, δεν είναι σήμερα η γιορτή της μαμάς, αλλά αφού είχατε την ευγενή καλοσύνη να τηλεφωνήσετε για να ευχηθείτε, να σας δώσω τον πατέρα μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Άκου, λέω, το σκασμένο. Μια σταλίτσα τόσο δά. Αφού είχατε την ευγενή καλοσύνη να τηλεφωνήσετε, να σας δώσω τον πατέρα μου να το ευχηθείτε για τα γενέθλιά του. Έτσι πρέπει να δίνουμε θάρρος στα παιδιά. Να ξέρουν ότι υπάρχουν, ότι κάτι είναι, ότι τα εκτιμάμε. Αυτό τονίζει την αυτοπεποίθησή τους. Αυτό τα κάνει να μην είναι φοβιστιάρικα, να μην είναι δειλά, να μην είναι συναισθαλμένα. Να μην τα υποβιβάζουμε, να μην τα μειώνουμε. Είσαι τούτο, είσαι τόνα, είσαι τ' άλλο. Όχι, αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Γιατί? Να του εξηγούμε και το λόγο. Σιγά σιγά θα καταλάβει το παιδί. Ποτέ μην το συγκρίνουμε με άλλους. Είδες εκείνος τι πήρε στα μαθήματά του, εσύ τι πήρες? Είδες η τάδε στα αγγλικά πόσο πήρε, εσύ γιατί δεν πήρες τόσο? Το σκοτώνετε το παιδί. Το κάνετε σκουπίδι, το σακατεύετε και αυτό θα μείνει σε όλη του τη ζωή. Προσέξτε, θα το επιβραβεύετε όταν κάνει κάθε τι καλό. Δεν θα το μειώνετε. Θα του εξηγείτε τα λάθη που κάνει. Πάνω σε αυτά μπορεί να μιλάει κανείς πολλή ώρα, αλλά επειδή, όπως λένε οι Κινέζοι, μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, για να μην λέμε χίλιες λέξεις, σας συνιστώ να δείτε ένα έργο. Δεν ξέρω πώς είναι ο τίτλος στα ελληνικά. Αγγλικά είναι «I can only imagine». Μπορώ μόνο να φανταστώ. Δέστε το. Είναι βιογραφία. Δεν είναι μυθοπλασία. Δεν είναι φαντασία. Είναι η πραγματική ιστορία ενός παιδιού που το αγαπούσε η μητέρα του, αλλά είχε έναν σκληρό πατέρα. Έναν πατέρα που δεν ήξερε πώς του μίλαγε, που το χτύπαγε, που το μάλωνε, που του έλεγε συνέχεια «δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου». Γιατί το μικρό ήταν ο καλλιτεχνικός τύπος, του άρεσε το τραγούδι, κοίτα εδώ πώς θα βγάλεις λεφτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το είχε σακατέψει το παιδί. Και όταν μεγάλωσε το παιδί και έπρεπε να αγωνιστεί, πάντα έκανε πίσω και ότι του ερχόταν στο μυαλό αυτά που του έλεγε ο πατέρας του. Ό,τι και να κάνει, θα είσαι πάντα ένας αποτυχημένος. Να το δείτε το έργο. Να το δείτε οπωσδήποτε. I can only imagine. Πώς το παιδί κατάφερε να το ξεπεράσει. Με τη βοήθεια του Χριστού. Προσέξτε το αυτό. Με τη βοήθεια του Χριστού. Και έγινε μουσικός, έγραψε ένα τραγούδι, το μοναδικό χριστιανικό τραγούδι, ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει και ένα έως χρέον θα ξαναυπάρξει, που έγινε 3 φορές πλατινένιος δίσκος. Απίστευτη επιτυχία,
για τα αμερικάνικα τραγούδια. Ποτέ κανένα τραγούδι δεν το κατάφερε. Αυτού του παιδιού. Και τι έγινε αυτό το παιδί και πώς κατάφερε να ξεπεράσει το σακάτεμα και τις πληγές που του είχε κάνει ο πατέρας του. I can only imagine. Το άλλο είναι η βαθιά άκρη του ωκεανού. Τι λάθος έκανε μια μάνα με τρία παιδιά, χωρίς να το καταλαβαίνει. Να είμαστε προσεκτικοί. Και τι τραγωδία δημιουργήθηκε από ένα λάθος που έκανε συνέχεια χωρίς να το καταλαβαίνει. Να τα δείτε. Χοντρικά λέμε να μην μειώνετε το παιδί σας, συγκρίνοντάς το με άλλο. Να του δίνετε κουράγιο. Όταν έχει μια αποτυχία, θα το παρηγορείτε. Δεν θα του λέτε ντροπή σου, ο άλλος θα κατάφερε, είσαι τεμπέλης, είσαι άχρηστος, είσαι τόνο, είσαι τ' άλλο. Μπορεί να μην καταφέρνει εκείνο και να καταφέρνει 10 άλλα. Μην προσπαθούμε να κάνουμε το παιδί μας αυτό που θέλουμε εμείς, να το βοηθήσουμε να γίνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει σαν επάγγελμα, εκεί και αποδίδεις και χαίρεσαι κιόλας. Ήμουν εδώ κοντά, στα Λιώσια, πριν πολλά χρόνια. Ένας πατέρας είχε πάρει δώρο στο πιτσιρικάκι του μια σταλίτσα, ούτε θυμάμαι, 5 χρονών ήτανε, πολύ μικρό, ένα βίντεο γκέιμ. Του το είχε δώσει, πήραμε το φυλάδιο οδηγιών, πάμε μέσα και προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε, για να το εξηγήσουμε πώς θα παίξει το παιχνίδι. Ο πατέρας είπε για το κεφάλι του, δεν έπρεπε να πάρω τέτοιο δύσκολο πράγμα. Για αυτή την ηλικία έπρεπε να πάρω κάτι πιο απλό. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι και να τα εξηγήσουμε στο μικρούλικο πώς θα παίξει. Τώρα λέει ο πατέρας πώς να του πω ότι πρέπει να του το πάρω πίσω και θα του φέρω κάτι άλλο. Πήγαμε μέσα, πήγα κι εγώ, ο μικρός ήδη έπαιζε. Μην υποτιμάτε τα παιδιά. Αυτό το μικρό παιδάκι που έπαιζε και μου έλεγε ο πατέρας το έχει κολλήσει με αυτό το παιχνίδι και με άλλα παιχνίδια, σήμερα είναι νεαρός ακόμα, μέλος μιας παγκόσμιας εταιρείας που φτιάχνουν παιχνίδια ηλεκτρονικά, στην οποία εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι και μέσα στις χιλιάδες είναι και αυτό το Ελληνάκι. Το έχουν πάρει στην Σουηδία και φτιάχνουν παιχνίδια που μου λέει δουλεύανε 4.000 άτομα για ένα παιχνίδι που στήχησε 200 εκατομμύρια δολάρια και με την πρώτη έξοδο στην αγορά βγάλανε δισεκατομμύρια. Έκανε το παιχνίδι του, δουλειά του. Του αρέσει η μουσική, θα το βοηθήσετε στη μουσική. Του αρέσουν τα μαθηματικά, στα μαθηματικά. Όχι θα γίνεις γιατρός, θα γίνεις το ένα, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο. Ξέρω μια άλλη περίπτωση, το παιδί 14 χρονών είχε κάνει εκθέσεις ατομικές ζωγραφικής. Τι είναι αυτά που λες Κωνσταντίνε, η μαμά ήταν ευλαβέστατη. Είχα πάει μια φορά στο σπίτι τους, μου κάνανε το τραπέζι, ενώ τρώγαμε, μας είχε κάνει φαΐ, τρώγαμε. Ο άντρας της, ο γιος, η κόρη και εγώ και μας διάβασε από τους ασκητικούς λόγους του Αβά Ισαάκ του Σύρου. Λέω είναι στα καλά της αυτή. Την είχε χτυπήσει ευλάβεια κατά κέφαλα. Περίμενε να δω ότι θα γελάσουν οι άλλοι, αλλά οι άλλοι την ακούγανε σοβαρή. Φαίνεται τους είχε σκάσει, είχαν βαρεθεί να τις εξηγούν ότι θέλουν να φάνε με την ησυχία τους και τρώγανε ακούγοντας τους ασκητικούς λόγους του Αβά Ισαάκ του Σύρου, που δεν τους βάζουμε ούτε εμείς στην τράπεζα, στο μοναστήρι και στο κελί που τρώμε. Κωνσταντίνε, θα γίνεις θεολόγος, η μαμά. Τέλειωσε το παιδί, γράφτηκε στη θεολογία. Ο μπαμπάς να πάει να σκάσει, που ήταν μεγάλος γιατρός, εξειδικευμένος και είχε ένα γιατρείο περίφημο που βγάζε λεφτά, αξιόλογος άνθρωπος, με μηχανήματα πανάκριβα. Κωνσταντίνε, έχεις στρωμένη δουλειά. Θεολόγος θα γίνεις. Ξέρεις κανένα θεολόγο που να διορίζεται και να βγάζει λεφτά? Πώς θα ζήσεις? Θα γίνεις γιατρός. Έχεις τη δουλειά στρωμένη, έχεις την πελατεία έτοιμη, έχεις τα μηχανήματα που εγώ χρειάστηκε μια ζωή για να τα αγοράσω. Το παιδί, ευλαβέστατο, άβουλο, ναι μαμά, έγινε θεολόγος. Ναι μπαμπά, γράφτηκε στην ιατρική σχολή. Τελικά είδανε και αποείδανε. Μου τον στέλνουνε να μάθει αγιογραφία. Κάνε κάτι, λέω, να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Έκανε μια Παναγία. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα, του είχα δώσει ένα χαρτόνι. Το είδαν οι άλλοι πατέρες στη σκήτη
και μου λένε «Καλά, τα κάνει τέτοιες εικόνες και τον έβαλες να την κάνει σε χαρτόνι». Πού να φανταστώ τι θα μπορούσε να κάνει. Και το παιδί να κλαίει και να χτυπιέται. «Πάτερ μου, τι δουλειά έχω εγώ με τα αίματα. Τι δουλειά έχω με τα νηστέρια, τι δουλειά έχω με τις ενέσεις, τι δουλειά έχω με τα ούρα». Έκλαιγε και χτυπιότανε. Ήταν το καλό παιδί. Καλά μια και παλούκια. Τι θα πει καλό παιδί. Καταστράφηκε. Ούτε θεολόγος έγινε, ούτε γιατρός έγινε, ούτε αγιογράφος και αγιογράφος έγινε, τίποτα. Να τι κάνει η πολλή υπακοή σε γονείς που δεν έχουν διάκριση. Να τι κάνουν οι γονείς, πώς με την αγάπη τους πνίγουν τα παιδιά τους και δεν τα αφήνουν να γίνουν αυτά που μπορούν να γίνουν. Και το παιδί θα ήταν ευτυχισμένο και λεφτά θα έβγαζε σαν αγιογράφος, σαν ζωγράφος και χαρούμενος θα ήταν. Θα απέδιδε γιατί το παιχνίδι του θα είχε γίνει η δουλειά του. Γι' αυτό να βοηθάμε τα παιδιά. Να τα στηρίζουμε και θα τα μαλώνουμε. Δεν είναι να τους ρίχνεις ξύλο. Εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, δεν θα έχει παγωτό. Και να δεις πώς θα το κάνει τρέχοντας για να φάει παγωτό. Απλά πράγματα, πώς τα καταφέρνουμε εμείς και τα μπερδεύουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι η άγνοια των γονιών. Τα παιδιά είναι μια χαρά. Τα παιδιά έχουν όσα προβλήματα τους έχουν δημιουργήσει οι μεγάλοι. Το μοναδικό πρόβλημα των παιδιών είναι οι γονείς τους.